ο George Baldock, ο άτυχος 31χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης, ήταν μια πάρα πολύ αγαπητή μορφή όχι μόνο από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ή της εθνικής μας, αλλά από όλον τον κόσμο, και αυτό το καταλαβαίνουμε από τις πάρα πολλές αναρτήσεις όλων των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι λένε τα καλύτερα λόγια για αυτόν τον παίκτη, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του χθες το απόγευμα στη Γλυφάδα. Ο George Baldock, από μικρή ηλικία, ερχόμενος από μια ποδοσφαιρική οικογένεια με μεγάλο αδελφό επαγγελματία ποδοσφαιριστή, είχε μια κλίση προς το άθλημα και ένα ταλέντο το οποίο πραγματικά έλαμψε όταν εντάχθηκε στις ακαδημίες της MK Dons και στη συνέχεια έλαμψε στη Sheffield United, που τον αποκαλούνε τον καλύτερο δεξί μπακ που έχει περάσει ποτέ από το σύλλογο. Ο George Baldock δεν έμεινε εκεί, συνέχισε περισσότερο τα όνειρά του, ένα εκ των οποίων ήταν να εκπροσωπήσει την πατρίδα του από την πλευρά της γιαγιάς του, την Ελλάδα, το οποίο, αφού επιτέλους κατάφερε να αποκτήσει την υπηκότητά του, το κατάφερε, ερχόμενος να παίξει για τον Γκουστάβο Πογιέτ και για όλους τους Έλληνες, όπου πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ. Το ταλέντο του και οι ικανότητές του δεν έμειναν απαρατήρητες και από το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό να προβαίνει στην απόκτησή του το καλοκαίρι του 2024. Ο George Baldock δυστυχώς κατάφερε να παίξει μόνο 3 αγώνες με τον Παναθηναϊκό, όμως πραγματικά φαινόταν ότι σε κάθε αγώνα ήταν όλος και καλύτερος, με αποκορύφωμα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που πραγματικά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και έδειχνε πόσα μπορεί να καταφέρει με επιμονή και υπομονή. Τώρα που η σιωπή είναι πιο δυνατή από ποτέ, οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό σε αυτόν και την οικογένειά του. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του αφού αγνοούταν για αρκετές ώρες, ήταν αγαπητός από όλους και αυτός ο άδικος χαμός του έγειρε αρκετά ερωτήματα γύρω από το τι προκάλεσε αυτή την πραγματική και ανεπανάληπτη τραγωδία. Όπως προκύπτει από την νεκροτομή που διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο θάνατος του 31χρονου διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού George Baldock προήλθε από πνιγμό εντός ύδατος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβεβαιώνονται οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή κατά την αυτοψία στον χώρο. Το σώμα του George Baldock δεν έφερε σημάδια τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σύζυγος του George Baldock, η οποία ζει στο εξωτερικό, καλούσε επί ώρες τον 31χρονο δίωξη να τον εντοπίζει. Καθώς ανησύχησε, κάλεσε τον ιδιοκτήτη της οικίας, ο οποίος μετέβει στο σπίτι το βράδυ της Πέμπτης και τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Εν συνεχεία, κάλεσε το ασθενοφόρο και ενημέρωσε τις αρχές. Αυτή η σοκαριστική και λυπητερή είδηση κινητοποίησε χιλιάδες κόσμο να δείξει με το δικό του τρόπο σεβασμό στη ζωή αυτού του μεγάλου ποδοσφαιριστή. Συγκλονισμένος όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου, οι φίλαθλοι και ειδικά οι συμπαίκτες του, οι οποίοι βρίσκονται σε σοκ. Οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά αυτή τη λυπητερή είδηση θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολούθησατε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μας και μέχρι την επόμενη φορά παρακολουθείτε το Risport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.